Πάμε σήμερα μαζί να δούμε και να σχολιάσουμε 9 μηχανάκια καραφιαγμένα που βρήκα στο διαδίκτυο Μαλακούτι Spectre 125GP της Ασίας εντός εισαγωγικών. Ένα ακόμα επεισόδιο εδώ στο Phantom Duck μόλις ξεκίνησε. Phantom Duck. Το παπί φάντασμα. Και πάμε στο νούμερο 1. Αυτό λοιπόν εδώ ήταν πώς ήταν πριν και τώρα θα δούμε πώς το έχει κάνει. Να το λοιπόν πως είναι, εδώ πέρα είναι οι ζάντες που σου δείχνω που να πας να δεις και το βίντεο που ανοίγει πάνω στην καρτέλα που σου έχω κάνει ξεχωριστό βίντεο και σου δείχνω πως να αλλάξεις και εσύ τις ζάντες στο Μαλακούτι Spectre 125GP και να βάλεις αυτές με ακτίνες και πιο λεπτές σε πλάτος και πιο ελαφριές δηλαδή σε βάρος. Και το έβγαλε λοιπόν αυτό στις ζάντες και το έχει βάλει έτσι και έχει βάψει και κάποια κόκκινα σημεία στο μηχανάκι, μάλλον δεν τα έχει βάψει, έχει αλλάξει τις βάσεις του μαρσιπιά και έχει βάλει άλλες και πατάει ο οδηγός πιο πίσω για να είναι σε πιο αγωνιστική θέση τα πόδια του απάνω στο μηχανάκι. Αν δεις εδώ, έχει κάπως αλλάξει και την ουρά, νομίζω έχει κάνει λίγο μετατροπή. Και εδώ έχει βάλει αυτή τη σωλήνα, το λαιμό, όπως σου έχω δείξει σε προηγούμενο βίντεο και έχει βάλει μια ειδική βάση για να μπορεί να σταθεί αυτός ο λαιμός. Έχει αλλάξει και τα μαρσιπιέ, όπως είπαμε πριν. Ναι, πραγματικά εδώ φαίνεται πολύ πιο καθαρά που το εξηγούσα από πριν. Τα πόδια έχουν πάει σε πιο πίσω θέση, σε πιο αγωνιστική θέση και έχει αλλάξει και το κεντρικό σταν. Και εδώ βλέπουμε που έχει βάλει και το μονόμορ της Air το πίσω το Heavy Duty, που στο έχω δείξει και αυτό το Heavy Duty σε προηγούμενο βίντεο, πώς μπορείς να το αγοράσεις και αν πάμε πιο κοντά θα δούμε και πώς ακριβώς γίνεται για να τοποθετηθεί αυτό. Απλά έχει βάλει και ένα επιπρόσθετο λαμάκι και έχει μεταφερθεί η τρύπα από εκεί πιο πίσω για να μπορεί να μπει αυτό που λογικά είναι πιο μακρύ. Επί την ευκαιρία κάνε και μια εγγραφή σε αυτόν όπου έχει αυτό το κανάλι και αυτό το μηχανάκι όπου θα βρεις το link στην περιγραφή. Και πάμε για το επόμενο μηχανάκι. Πάμε για το νούμερο 2. Εδώ οι μετατροπές που έχουν γίνει σε αυτό που βρήκα είναι πιο πολύ εμφανισιακές και όχι βελτιωτικές. Έχει βάψει δηλαδή πορτοκαλί τις ζάντες. Και αυτό εδώ που τη μανιβέλα που ξεκινάει το μηχανάκι επίσης πορτοκαλί και έχει βάψει και εδώ πέρα τα πίσω τα αποδοστήρια που έλεγα και εγώ να κάνω κάτι στο μηχανάκι μου, τελικά δεν το έκανα. Εδώ έχουμε πιο πολλές βαφές, απλά βλέπουμε ιδέες πως έχουν καραφιάξει κάποια μηχανάκια Μαλακούτι Spectre 125GP στην Ασία έτος εισαγωγικών γιατί κανονικά λέγονται Russi Flash 150GP. Και εδώ πρέπει να έχει βγάλει το σιγαστήρα μέσα από τη μαμή σε εξάτμιση, έχει κρατήσει τη μαμή σε εξάτμιση, αλλά για να κάνει πιο πολύ θόρυβο κάτι έχει αφαιρέσει από εδώ, γράψει στα σχόλια ακριβώς τι έχει κάνει και έχει βάλει και το λασποτήρα όπως τις adventure μηχανές, οπότε όλα αυτά υπάρχουν, παίρνουμε ιδέες τι πράγματα μπορεί να πάρει το μηχανάκι μας, μέχρι και λασποτήρας υπάρχει. Και πάμε στο νούμερο 3. Εδώ πέρα παίρνουμε ιδέες πιο πολύ για μένα που μου αρέσει να κάνω ταξίδια, motovlogs και μακρινές αποστάσεις με το μηχανάκι. Θα δούμε μια ιδέα πώς μπορώ να τοποθετήσω βάση για το κινητό και για το GPS. Εδώ λοιπόν σε βίδα αυτή έκανε κάποια πατέντα και έχει τοποθετήσει τη βάση για το κινητό. Ωραία ιδέα για μένα για να μπορώ να βάζω το κινητό. Και έχει πάλι τους carbon fiber, τους καθρέφτες που σου έχω δείξει τους φτηνούς σε προηγούμενο βίντεο που θα τους δεις τώρα και έχει αλλάξει και τα χερούλια, τα grips στο μηχανάκι.
Και πάμε για το νούμερο 4. Αυτό είναι ένα από τα πολύ καλά μηχανάκια στο σημερινό βίντεο. Έχει βάλει μακρύ ψαλίδι, είναι drag race το μηχανάκι, το έχει κάνει. Και πρέπει να είναι και νικητής, να έχει βγει πρωταθλητής. Έχει κάποια βραβεία πάρει νομίζω. Έχει βάλει ολόσωμη εξάτμιση λαιμό και αγωνιστικό αμορτισέρ πίσω. Και πάμε στο νούμερο 5. Και αυτός έχει βάλει άλλο λαιμό, έχει βάλει και αυτά τα αγωνιστικά μαρσιπιέ όπου πάει το πόδι πιο πίσω του οδηγού. Έχει αλλάξει, έχει βάλει χρυσές μανέτες και έχει κάνει ολόκληρες τρύπες εδώ στα φτερά για να ψύγεται η μηχανή πιο πολύ μάλλον. Και σχεδόν όλοι στην Ασία οι Φιλιππινέζοι έχουν αλλάξει τις ζάντες και έχουν βάλει τις λεπτές με τις ακτίνες που είναι και πιο ελαφριές. Και πάμε στο νούμερο 6. Και αυτό είναι από τα πολύ καλά μηχανάκια που θα δούμε σήμερα. Έχει μακρύνει και αυτό στο ψαλίδι, έχει βάλει χρυσή αλυσίδα, έχει βάλει ένα πολύ μεγάλο μπουρί. Εδώ κοίτα λεπτομέρεια, δικτυωτό πίσω για την πινακίδα και πάρα πολλά που θα τα δούμε σε άλλες γωνίες. Πάμε λοιπόν να το απολαύσουμε. Έχει βάλει εδώ πέρα προβολάκια, άλλες μανέτες με χρυσαφή χρώμα και μαύρο και είναι απλά απίστευτο. Εδώ έχει κάνει μέχρι και τρύπες στα φτερά και σχέδια, πρέπει να είναι το λογότυπό του, δεν ξέρω τι είναι αυτό, και πάμε να το δούμε. Έχει βγάλει και κάποια πλαστικά από εδώ για να φαίνεται το γρανάζι πίσω. Και από εδώ φαίνεται το μπουρί κανονικά που έχει βάλει όλη ολόκληρη σωλήνα. Και πάμε στο νούμερο 7. Αυτό είναι τέλειο, έχει βάλει Ακράποβιτς και ολόσωμη σωλήνα που πιστεύω ότι είναι αυθεντική Ακράποβιτς, πρέπει να είναι πανάκριβη. Έχει κάνει και αυτός τρύπες στα φτερά και έχει βάλει επιπλέον φτερά που προεξέχουν προς τα έξω, όπως είναι η Ducati στη MotoGP. Έχει βάλει άλλα αντίβαρα, άλλες μανέτες και αυτός φυσικά τις λεπτές ζάντες με τις ακτίνες, όπως όλοι σχεδόν. Και πάμε στο νούμερο 8. Και αυτός έχει κάνει το ίδιο κόλπο με τις ζάντες και τις ακτίνες και εδώ πέρα μια ειδική βάση για κάμερα που με ενδιαφέρει εμένα να παίρνω ιδέες πώς μπορώ να τοποθετήσω κάμερες με άλλους τρόπους και έχει κάνει και αυτός τρύπες στα πλαστικά, φαίνεται για να ψύχεται ο κινητήρας. Να και εδώ είναι πως είναι η κάμερα, την έχει βάλει στη θέση του καθρέφτη και αυτός έχει βάλει καθρέφτες που στηρίζονται πάνω στα αντίβαρα από την άκρη στο χερούλι δηλαδή. Και πάμε στο νούμερο 9. Αυτό το μηχανάκι έχει κάνει πάρα πολλές μετατροπές και το έχω αφήσει για τελευταίο, που έχει βάλει μέχρι κάτι σαν χούφτες που είναι προστατευτικά για τις μανέτες που θα το δούμε σε λίγο. Να, εδώ πέρα έχει βάλει και το ψυγείο του λαδιού που το ίδιο ακριβώς ψυγείο σου έχω δείξει στο προηγούμενο βίντεο. Να το δεις και αυτό που ανοίγει πάνω στην καρτέλα. Το πώς τοποθετούμε το συγκεκριμένο ακριβώς ψυγείο λαδιού έχω φτιάξει βίντεο. Να πας να το δεις. Και εδώ είναι αυτά τα προστατευτικά για τις μανέτες όπως έχουν οι μοτοσυκλίτες του MotoGP. Μέχρι και τέτοια πράγματα έχουν βάλει στο μηχανάκι μας, το Malaguti Spectre 125GP. Και εδώ ολόκληρες σιδεριές βάσεις για μπαγκαζιέρες. Βέβαια δεν είναι το Malaguti Spectre 125GP, είναι το Russiflash 150i, αλλά είναι ολόιδια μηχανάκια, είναι το μηχανάκι στις Φιλιππίνες. Και φυσικά έχει βάλει αυτός ο τελευταίος που άφησα, το τελευταίο μηχανάκι, αυτό το ένατο για καλύτερο, τα απίστευτα ελαστικά Diablo Rosso Sport, το οποίο θα βάλω και εγώ, που είναι τα καλύτερα ελαστικά πιστεύω για αυτό το μηχανάκι. Κάνε ένα μεγάλο like αν σου άρεσε το βίντεο, γράψε ένα σχόλιο ποιο σου άρεσε από αυτά τα 9 μηχανάκια, ποιες από αυτές τις αλλαγές θα έβαζες στο δικό σου Malaguti Spectre και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.